Λοιπόν, έχει φτάσει 9 και 4, αλλά έφτασε και πολύ μεγάλη στιγμή. Θα κάνω πρώτα έναν... Θα κάνω ένα πολύ σύντομο απολογισμό, γιατί είμαστε όλοι κουρασμένοι, για το τι έγινε όλες αυτές τις μέρες στο Green Tech Challenge. Όπως ξέρετε, δεν γυρνάει τίποτα. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο Green Tech Challenge, ξεκινώντας από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, την Επιτροπή Μεντόρων βεβαίως, δεν θέλω να αναφερθώ στον καθέναν από τους μέντορες, νομίζω ότι συνέβαλαν ιδιαίτερα, στην Επιτροπή Κριτών, όλους τους κριτές μας που νομίζω ότι συνέβαλαν ιδιαίτερα και είχαν ένα πολύ δύσκολο έργο. Στη Φοιτητική Επιτροπή που είναι οι εθελοντές μας, φοιτητές που βοήθησαν πάρα πολύ σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Και βέβαια, last but not least, τα παιδιά όλα της Μάντης, τη Μάντης και το Χρήστο τον Νικολούδη ιδιαίτερα, που στήριξαν πάρα πολύ όλη τη διοργάνωση από την αρχή μέχρι εδώ. Ήταν, νομίζω, μία πορεία πολύ ενδιαφέρουσα, που ξεκίνησε από τα 2 bootcamp training, που νομίζω είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα δείξαμε και στην αρχή του τριημέρου, την κάλυψη που είχαν από τα media, τις επισκέψεις στις ιστοσελίδες κλπ. Και νομίζω ότι το κυριότερο ήταν ότι είχαμε και παρουσιάσεις από ανθρώπους της αγοράς, αλλά είχαμε και τη συνάντηση των μεντόρων με τις ομάδες και μπόρεσαν οι ομάδες πραγματικά, και το είδαμε στη φάση του τελικού και του ημιτελικού, πόσο βελτιώθηκαν οι αρχικές ιδέες μέχρι τον ημιτελικό και τον τελικό. Τεράστια διαφορά, και νομίζω συνέβαλαν ιδιαίτερα οι μέντορες, και θα ήθελα και πάλι να τους ευχαριστήσουμε. Δεν θέλω να μιλήσω για το ποια είναι τα βραβεία, απλώς θα ήθελα, τα έχουμε πει, τα ξέρουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Εύη την Κυρτάτα που είναι εδώ κοντά μας από το Reload Greece, γιατί όπως ξέρετε το Reload Greece θα υποδεχθεί τον πρώτο νικητή από το Early Stage για το Reload Challenge, και επίσης ο πρώτος νικητής της άλλης κατηγορίας, τον Innovation Idea, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο RGGEP και πραγματικά μέσα από το Λονδίνο να βελτιώσει πάρα πολύ την ιδέα του. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να πω ότι όλοι εσείς έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα, όσοι ενδιαφέρεστε, για συμμετοχή. Γιατί μπορεί κάποιοι από αυτούς που θα βραβευτούν σήμερα να μην το επιθυμούν. Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση περιβάλλοντος που θα γίνει μέσα στο Μάρτιο με δωρεάν περίπτερο και δυνατότητα παρουσιάσεων, παρακαλούμε να μας το δηλώσετε με ένα mail. Έτσι, ανεξαρτήτως του αν είστε μέσα στους νικητές που θα ανακοινώσουμε τώρα ή όχι. Πέραν αυτού, θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες που μας υποστήριξαν, που κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ και ως κριτές, μας βοήθησαν πάρα πολύ και όχι μόνο στήριξαν οικονομικά, αλλά και έμπρακτα με την τεχνογνωσία τους και με τις παρουσιάσεις που κάνανε. Και μάλιστα το είδαμε αυτό. Είδαμε ότι κάποιες από τις ιδέες που παρουσιάστηκαν σήμερα
είχαν σχέση με τις παρουσιάσεις από τις εταιρείες. Από εκεί και πέρα, βρισκόμαστε σήμερα στην τελευταία μέρα. Έχει κάτι άλλο, Χρήστο? Το τι κάναμε τους τρεις μήνες το ξέρουμε. Το έχουμε ζήσει δηλαδή, το έχουμε βιώσει, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτό το σημείο. Το πρώτο bootcamp training, το δεύτερο bootcamp training, προχωράμε λίγο πιο πέρα. Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο Facebook group, αλλά και στην ιστοσελίδα. Βγήκαν πολλές φωτογραφίες, είχαμε live streaming, όλα αυτά θα ανέβουν και θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε. Θα βγάλουμε πάλι ένα βιντεάκι αναμνηστικό, το οποίο θα το μπορείτε να έχετε όλη πρόσβαση, και βέβαια πολλές φωτογραφίες που θα σας τις μοιράσουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, η τελευταία διαφάνεια είναι ότι η μεγάλη επιτυχία είναι ότι τους 45 συμμετέχοντες, που είναι ένα ρεκόρ για το Πολυτεχνείο, οι 36 ομάδες συμμετείχαν στον ημιτελικό. Και μάλιστα 36 πολύ καλές ομάδες. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι κριτές να αποφασίσουν, και τώρα έξω είχαμε έντονες συζητήσεις για το ποιοι τελικά θα κερδίσουν. Δηλαδή είχε εισάξιες ομάδες πολύ καλές, και πράγματι ήταν δύσκολο το έργο των κριτών. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέραν των ομάδων που θα ανακοινώσουμε που κερδίζουν τους τρεις πρώτους από κάθε κατηγορία, πέραν αυτού και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στις θερμοκοιτίδες με τις οποίες έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουν να δεχτούν ομάδες που προέρχονται από το Green Tech Challenge. Άρα αρκεί να μας το δηλώσετε ηλεκτρονικά και εμείς θα φροντίσουμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Πέραν αυτού, συνολικά τα άτομα που μετείχαν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ήταν 128 άτομα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βέβαια αυτό που έγινε και σήμερα στον τελικό, νομίζω ότι ήταν κάτι πρωτοφανές για το Πολυτεχνείο, να κινητοποιηθεί όλη η φοιτητική κοινότητα από όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου, και τόσοι πολλοί άνθρωποι να συμβάλλουν και μάλιστα και εθελοντικά. Από εκεί και πέρα, ωραία, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έφτασε η μεγάλη στιγμή να ανακοινώσουμε τους νικητές. Όπως υπόθηκε, ήταν πολύ δύσκολο να πάρουν οι κριτές την απόφαση. Δεν θέλω τώρα να σας ταλαιπωρήσω και να σας κρατάω σε αγωνία. Θα ξεκινήσουμε με τον τρίτο νικητή στο Early Stage. Θα ξεκινήσουμε την κατηγορία Early Stage με τον τρίτο νικητή, που είναι η ομάδα Airflow με τα drones. Παρακαλώ να έρθουν εδώ. Μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ενδιαφέρον το προϊόν. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το φέρουν για όσους δεν το έχουν δει. Υπάρχει το drone και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Θα θέλαμε να το δούμε και να πετάει κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, το βραβείο αυτό θα καλώ τον κύριο Γιαννάκη από την Anamet για να απονείμει το βραβείο. Ο δεύτερος νικητής είναι η εταιρεία PTA. Είχαν πράγματι καινοτομία, οι νάρθηκες και όλη η ιδέα. Είναι τεχνολογικό προϊόν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έχει μέλλον. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Βαρθολομαίο από την Ογουίγουι να έρθει να κάνει την απονομή.
Και τώρα η στιγμή για το πρώτο βραβείο έφτασε. Λοιπόν, το πρώτο βραβείο μετά από τις πολλές συζητήσεις πηγαίνει στην εταιρεία JetK. Και τώρα πάμε στην επόμενη κατηγορία, Innovative Idea. Εκεί κι αν ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί είχαμε πολλές καλές προτάσεις και τελικά επειδή δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε, είπαμε να μην έχουμε μόνο τρεις εταιρείες, να έχουμε τέσσερις εταιρείες. Να έχουμε και μία τέταρτη εταιρεία, η οποία ήταν πολύ κοντά στην τρίτη και θα της δώσουμε το τέταρτο βραβείο. Είναι η εταιρεία Cult Read. Τα μαχαιροπύρουλα, αν θυμόσαστε, που είναι και βρόσιμα. Δεν έχουμε βραβείο, γιατί ήταν κάτι αναπάντεχο, ήταν τόσες καλές προτάσεις, χαρτίρια. Θα δώσουμε όμως χαρτίρια και θα βρούμε βραβείο για Λοιπόν, το τρίτο βραβείο πηγαίνει σε μια εταιρεία που πραγματικά δίνει και ένα μήνυμα, γιατί αποτελείται από νέους, στην εταιρεία Recoil. Καθίστε μπροστά. Και παρακαλώ τον κύριο Μπουντουβά από την Combat να κάνει την απονομή. Το δεύτερο βραβείο πηγαίνει στην εταιρεία Green Sea Straws. Και παρακαλώ τον κύριο Νικολούδη να κάνει την απονομή. Λοιπόν, και το πρώτο βραβείο τώρα για Innovation Idea πηγαίνει στην εταιρεία Solmega. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Solmega να έρθει μπροστά. Τα συμπληρώματα διατροφής με μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμα τεχνολογία
που θέλει βοήθεια για να αξιοποιηθεί και παρακαλώ να έρθει η κυρία Κυρτάτα να κάνει την απονομή. Και πιστεύω το RGGEP θα βοηθήσει. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω, μην φύγετε ακόμα, να έρθουν όλοι οι νικητές μπροστά να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι μαζί. Μαζί και με τους κριτές. Και μετά παρακαλώ τους μέντορες να μην φύγουν, να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι οι μέντορες όσοι είναι εδώ τουλάχιστον.